υπάρχουν παίχτες οι οποίοι. Όχι, σε αντικατάστατε γιατί θα έρθουν εντελώς διαφορετικά. Απλώς ποια είναι η ικανότητα των μικρών παιδιών, ποια είναι η θέληση και το να διακριθούν αυτοί οι παίχτες που έχουν, ποιοι είναι σωστοί επαγγελματίες εκεί φαίνεται και αυτά μετράνε από το παιδί. Και έχω την άποψη ότι πηγαίνοντας στην Κύπρο, εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κόσμο, καλό είναι να δω και την ομάδα μας σε Κύπρο εκεί. Καινούργια περιμένει να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και κάποιου παίχτε ενώπιση. Ναι, το είπα αυτό για τους κυρίους, για τα μικρά παιδιά, για παίχτε που θέλουμε να δούμε και να δείξουν τον επαγγελματισμό του. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα φέτος. Έχει κερδίσει τον Νταμπλ, θα μπει στο Champions League. Συνεπώς, μιλάμε για 4 μήνες καινούργια στήματα. Έχει όλο τον χρόνο να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα για την επόμενη χρονιά. Ο χρόνος της προετοιμασίας είναι περίπου ο ίδιος. Απλώς έχουμε τον χρόνο που μας δώσει πάρα πολύ τα παιδιά που θα έρθουν από το Μουντιάλ. Δεν θα υπάρχει γρήγορη συμμετοχή στις υποχρεώσεις της ομάδας. Δεν θα έχουμε χρόνο για να ετοιμαστούμε καλά. Δεν είναι ότι παίζεις προγραμματικά, έρχεται από το Μουντιάλ, δεν έχουν διακοπές και να μπαίνουν στο πρόγραμμα. Αυτό θα ήταν κουραστικό. Αυτό ήταν πέρα από το double, από το τίτλο που μετράει πάρα πολύ. Είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα αυτό που έχει η χώρα μας σαν χώρα. Μπορεί ο πρωταθλητής Ευρώπης να μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους. Δεν σε λάθος. Προχωρήσαμε πολύ. Είναι κάτι για το μέλλον αυτό νομίζω. Να σας πω, εσείς ετοιμάζεστε κανονικά, κάνετε τα πλάνα για τη νέα χρονιά. Λογικό. Τι περιμένουν όλοι το δίσκο στο δουλειό για κάθε ανοιχτό μέτωπο. Κάθε ένας από την πλευρά μας πρέπει να είμαστε στόχους που θα πρέπει να έχουν τις δικές τους ιδέες, από τους προπονητές οι οποίοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δώσουν την έκθεσή τους, από τους τεχνικούς διευθυντές, από όλους πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Και από εκεί και πέρα δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα στο διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή και όλα αυτά που ακούγονται ας πούμε, για μεταγραφικούς πιθανούς στόχους που αναγνωρίζουν τελευταίο καιρό σημαίνει ότι με τα γραφικά και με τη βοήθειά σας λειτουργεί κανονικά και προχωράμε για νέους παίκτες. Εννοείται, αλλά γράφονται πολλές όπως ανακρίβες όσο μπροστά. Σίγουρα ότι θέλουμε σημαντικούς παίκτες στην ομάδα γιατί οι σημαντικοί παίκτες είναι και αυτοί που βοηθούσαν πάρα πολύ στην περσινή χρονιά. Αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε τόσους παίκτες που συνεχώς γράφονται, λέγονται γιατί ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι. Δεν είναι δυνατό. Σίγουρα θέλουμε καλούς παίκτες, θα είναι μετρημένοι οι παίκτες που θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν πάνω, αλλά θα πρέπει να είναι ικανοί. Στα δρόμο το προσφέρουμε.